Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, καλή εβδομάδα. Εξελίξει εδώ είναι το ραντεβού μα. Έχουμε σήμερα τη χαρά φιλοξενούμε τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον Ομόιτλο Ακαρνανία, πρώην υπουργό δικαιοσύνη και αναπληρωτή σήμερα στον τομέα αυτό μαζί με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Καλώς ήρθατε στην Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρώτη φορά που τα λέμε εδώ δημοσίω με τον κύριο Καραγκούνη ενώ στο στούντιο. Νομαρχιακή συνέλευση όπου γίνεται ανά τη χώρα και συζητήσατε πάρα πολλά ζητήματα και αυτά τα οποία σταχυολογήσαμε και θεωρούμε ιδιαίτερο σημαντικά. Το πρώτο το οποίο βέβαια απασχολεί τους πολίτες είναι ποια είναι η χρονική στιγμή των εκλογών. Και σας το ρωτάω αυτό, διότι θυμάμαι και από την εποχή του Αντώνη του Σαμαρά, όταν τότε είχε λεχθεί ότι εμείς κάνουμε κάποιες προτάσεις, όλα αυτά είναι συνάρτησης το πότε θα γίνουν εκλογές. Ναι. Για μας, όπως ξέρετε, κύριε Χατζημανουήλ, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι πάγιο το αίτημα των εκλογών. Δεν συνδέεται με οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε γιατί εμείς θέλουμε να καταλάβουμε την καρέκλα της εξουσίας. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι εθνική αναγκαιότητα να αλλάξει πολιτική. Και δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, δεν είναι μόνο το ποιοι κάθονται στις καρέκλες αυτή τη στιγμή, είναι να αλλάξει πολιτική. Διότι αυτοί οι οποίοι είναι στην κυβέρνηση έχουν οδηγήσει τη χώρα δυστυχώς σε ένα φαύλο κύκλο που δεν φαίνεται να βγαίνει από αυτόν. Δεν είναι τυχαίο και δεν ήμασταν ούτε προφήτες ούτε μάντης όταν λέγαμε ότι όσο κάθεται αυτή η κυβέρνηση θα έρχονται μνημόνια. Μέσα σε 2 χρόνια έχουν υπογραφεί 2 μνημόνια και είναι πολύ σκληρά και πόδινα. Το δε τελευταίο, το 4ο μνημόνιο, έχει και την πρωτοτυπία, την παγκόσμια πρωτοτυπία να έχει μόνο μέτρα, αλλά μην έχει ούτε 1 ευρώ χρηματοδότηση. Σχετικά με τα αντίμετρα, το οποίο γίνεται μια συζήτηση και μια πίεση και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς όλα τα κόμματα ότι πρέπει να ψηφιστούν αντίμετρα, τα αντίμετρα. Κοιτάξτε, τώρα τα αντίμετρα εγώ το έχω πει στο δημόσιο διάλογο, το είπα και στην ΟΔΕ που είχαμε τη χαρά και την τιμή να είμαι εδώ στην Καβάλα και τα κομματικά στελέχη είναι παντού ανά τη χώρα. Εγώ το έχω χαρακτηρίσει ως το πιο σύντομο ανέκδοτο. Και είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο διότι για να ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα θα πρέπει να είμαστε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μέσα στους δημοσιονομικούς στόχους. Αυτό σημαίνει ότι για να αρχίσουν να ενεργοποιούνται τα αντίμετρα που αυτή η κυβέρνηση έχει πει θα είναι περί το στα 2%, θα πρέπει πάνω από το 3,5% που είναι ο βασικός δημοσιονομικός στόχος, να πιάσουμε δηλαδή 5,5% πρωτογενές πλεόνασμα για να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα και να μπορέσουν να μειωθούν, όπως λέει, φορολογίες ή να μειωθεί ο ένφια. Για να καταλάβει ο κόσμος, 5,5% πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι απλώς τερατώδες, δεν είναι απλώς ανέφικτο, δεν είναι απλώς αιματηρό. Με λίγα λόγια, θα πρέπει στα ταμεία του κράτους να υπάρχουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούν να μαζευτούν αυτά τα χρήματα για να συζητάμε πλέον τα αντίμετρα. Το ξέρετε ότι υπό μία είναι τα αντίμετρα ήδη ισχύουν. Και η Νέα Δημοκρατία είχε δώσει τότε την υπεραπόδοση του πλεονάσματος στα 500 εκατομμύρια ευρώ, όπως θυμάστε, που τότε όλοι καταψήφισαν, ή ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε καταψηφίσει, και ήταν στο 70% της απόδοσης. Τώρα είναι στο 40%. Έχει μειωθεί αυτός ο στόχος υπεραπόδοσης, δηλαδή το να δίνεις πίσω ό,τι πιάνεις πάνω από το πλεόνασμα. Υπό την έννοια αυτή, αντίμετρα ήδη υπάρχουν. Η διαφορά ποια είναι, ότι τα αντίμετρα που θέλει να ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση έχουν αυτό τον ανέφικτο στόχο του 5,5%, δηλαδή πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Για εσάς το μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία και το κρίσιμο, θέλετε, είναι το πώς θα χτυπηθεί η ανεργία και το πώς θα γίνει η ανάπτυξη μέσα από ανοιχτές τράπεζες και από επενδύσεις. Τι χρονοδιάγραμμα πιστεύετε ότι χρειάζεται για να υπάρξει αυτή η ανάταξη, γιατί είναι και θέμα βέβαια ψυχολογίας, όπως σας το βάζω εγώ το ερώτημα και το χρονοδιάγραμμα, διότι οι πολίτες δεν ξέρω πλέον ποια πίστοση χρόνο δίνουν και τι υπομονή έχουν. Για μας απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει και να εκκινήσει αυτό που λέτε είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, που είναι πολύ σημαντικό στην οικονομία, είναι και θέμα ουσίας. Διότι για να έρθει αυτή η περιβόητη ανάπτυξη, θα πρέπει να έχεις και τις προϋποθέσεις για να υπάρξει ανάπτυξη. Οι προϋποθέσεις είναι να έχεις χαμηλή φορολογία, να έχεις χαμηλούς συντελεστές, ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν ένα επιχειρηματία, ένα οποιοδήποτε επιχείρημα και ελεύθερο επαγγελματία. Όταν έχεις ένα σαφές λοιπόν φορολογικό πλαίσιο σταθερό, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αυτά λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
Και εφόσον αυτά τα πολύ βασικά δεν υπάρχουν και για αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία και ο κυρία Μητσοτάκης το έχει βάλει ως πρόταγμα να υπάρχει, δηλαδή τη μείωση της φορολογίας, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ένα επενδυτικό περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις, μόνο τότε μπορούμε να συζητάμε για ανάπτυξη και μόνο τότε μπορούμε να συζητάμε ότι η χώρα μπορεί να φύγει από τη μέγενη και της ύφης και των μνημονίων. Εδώ όμως επικρίνεται ότι τι θα είναι αυτό το αντισταθμιστικό για τη μείωση της φορολογίας. Διότι όπως ξέρουμε, οι Ευρωπαίοι ζητούν στόχους. Δεν λένε τον τρόπο. Τον τρόπο λέει βρείτε το. Πώς θα τον κάνετε σε αυτόν τον τρόπο. Άρα η μείωση της φορολογίας. Α πούμε, είδαμε ότι ο Τραμπ έχει μια πολύ δυνατή οικονομία. Προανήγγειλε και θα ενεργοποιήσει μια φορολογία 15% που είναι, θυμίζει λίγο offshore. Αλλά η χώρα μας, όπως είναι γνωστό, δεν έχει τώρα την οικονομική δυνατότητα. Γιατί πηγαίνετε τόσο μακριά. Σκεφτείτε τις χώρες οι οποίες μπήκαν στο μνημόνιο αργότερα από εμάς και φύγαν νωρίτερα από εμάς. Πάρτε για παράδειγμα την Κύπρο, πάρτε για παράδειγμα την Πορτογαλία και δείτε και, και το ακραίο παράδειγμα της Ιρλανδίας. Έχουν τέτοιους φορολογικούς συντελεστές. Οι φορολογικοί συντελεστές είναι από 9 ως 11 και 12 και 15%. Αυτή ήταν η συνταγή εξόδου από την κρίση. Και αυτοί περάσαν και υπογράψανε μνημόνια. Αλλά το μνημόνιο το δικό τους είχε μια συγκεκριμένη σταθερά και μια συγκεκριμένη στόχευση που έλεγε χαμηλότερη φορολογία, περισσότερες μεταρρυθμίσεις, χαμηλότερες φορές όπως είπα και πριν, είχε δηλαδή το κατάλληλο δημοσιονομικό μείγμα για να φύγουν από τα μνημόνια. Δεν βάζανε φορολογίες 45%, 27%. Στην ουσία όποιος βγάζει από ένα ποσό και πάνω στην Ελλάδα πρέπει να δώσει πάνω από 70% του εισοδήματός του. Δεν είχαν αυτή τη λογική και γι' αυτό και φύγανε από τα μνημόνια νωρίς. Όταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση υπήρχε βαριά φορολογία, έτσι με Αντώνη Σαμαρά. Κοιτάξτε, όταν εμείς αναλάβαμε το 2012 έπρεπε να κάνουμε δημοσιονομική προσαρμογή πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαμε βρει συγκεκριμένους φορολογικούς συντελεστές και εμείς τι είπαμε τότε, ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το μείγμα πολιτικής. Και δεν είναι τυχαίο που το 2014, παρότι είχαμε αυτά τα βάρη στις πλάτες μας, τα πολύ μεγάλα δημοσιονομικά βάρη, μειώθηκε η φορολογία για πρώτη φορά το 2014, όχι μόνο στην εστίαση, αλλά και στα καύσιμα και παντού. Κυρίως δεν αυξάνονταν η φορολογία όπως αυξήθηκε μέσα στο 2015 άμεσα και πήγε ο συντελεστής στο 24% σχεδόν σε όλες τα προϊόντα και υπηρεσίες. Και για πρώτη φορά πιάναμε και πραγματικά πλεονάσματα, αλλά είχαμε γυρίσει και σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Για πρώτη φορά το 2014. Όλα αυτά δεν γίνανε τυχαία. Στις αγορές δεν πετύχαμε. Η έξοδος ήταν ανεπιτυχής και θέλαμε την πιστολιστική γραμμή στήριξης για να μπορέσουμε να παραμείνουμε. Η έξοδος στις αγορές έγινε 1,5 χρόνο μετά από τότε που ενεργοποιήθηκαν τα CDS, δηλαδή πτώχευσε η χώρα, και έγινε με 4,75 την πρώτη έξοδο, με το πρώτο ομόλογο, και 3,75 με το δεύτερο. Οπότε αντιλαμβάνεστε, στα τερατώδη τώρα για 2,5 χρόνια που είχαμε 10 και 9 και 8% επιτόκια, δηλαδή. Τα ομόλογά μας. Τα τράπεζες δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Θα φτάσω εκεί. Τα ομόλογά μας δηλαδή είναι σκουπίδια και κανένας δεν έρχεται να επενδύσει. Και βέβαια ένα κλειστό τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορεί να κάνεις κάποια ούτε συσχετισμό, ούτε να κάνεις κάποια σύγκριση. Είναι όπως σας είπα και πριν, μια κατάσταση όπου από το 2015 και μετά υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις. Σας λέω όλες οι προϋποθέσεις η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, όπως φύγαν όλες οι άλλες χώρες, και φτάσαμε να έχουμε χάσει 5 χρόνια, να είμαστε ακόμα στο μνημόνιο και όχι να είμαστε απλώς μόνο στο μνημόνιο, να υπογράφουμε μέσα σε 2 χρόνια και 2 μνημόνια. Αυτό, αν δεν λέγεται αποτυχία, αυτό αν δεν λέγεται πραγματικά απόλυτη καταστροφή της μεσαίας τάξης, αλλά και όχι μόνο, πώς αλλιώς λέγεται, και ζητάμε και για ανάπτυξη, ζητάμε να φύγει η χώρα από την Επιτροπή. Έτσι δεν φεύγει. Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με την πολιτική αυτή δεν φεύγει ποτέ. Το γεγονός ότι αρκετοί ομιλούν για το άνοιγμα το οποίο έκανε και δημοσκοπικά ευρύτερα ο ευρωσκεπτικισμός και στην πορεία βέβαια έκλεισε. Και αυτό οφειλόταν στο ότι η Ευρώπη δεν ήταν αυτή που οραματίστηκαν, αυτοί οι οποίοι την ίδρυσαν και από τη χώρα μας. Γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν αυτός ο οποίος πολλά χρόνια πριν, και ενώ ακόμα και πριν τη δικτατορία, οραματίστηκε ότι η χώρα μας πρέπει να βρίσκεται στην Ευρώπη. Είχε στρέψει το βλέμμα του εκεί, είχε πει ότι είναι μονόδρομος. Δεν ήταν όμως, όπως λένε αρκετοί, σε αυτά τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη αυτή που οι παλαιότεροι είχαν οραματιστεί και ότι αυτοί οι οποίοι έχουν συνθλιβεί τροποντινά περισσότερο είναι οι μικρότεροι, οι ασθενέστεροι, τα πιο αδυνατά κράτη και μεταξύ αυτών βέβαια είναι και η χώρα μας η οποία δεν έχει την ισχύ των βορείων και την βαριά τους βιομηχανία. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι και η Ισπανία και η Ιταλία δεν ήταν και αυτοί σε μια δεινή μοίρα, έτσι. Πάρα πολύ σωστή η επισήμανσή σας, πολύ κέρια. Όντως η Ευρώπη έχει πάρει λάθος δρόμο τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει προτάξει η Ευρώπη την αλληλεγγύη εισόλυσης στο μέγεθος, μια οικονομική πολιτική από την οποία θα απολαμβάνουν
τα θετικά της όλες οι χώρες και όχι μόνο συγκεκριμένες χώρες. Ήταν λογικό λοιπόν που δυστυχώς ανέβηκε ο ευρωσκεπτικισμός. Κάτι δεν πήγε καλά, ίσως και κάτι ακόμα δεν πάει καλά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να δούμε πώς θα παράγουμε πλούτο στην Ευρώπη και πώς όλες οι χώρες θα είναι και βιώσιμες, αλλά θα είναι και σε πολύ καλύτερη μοίρα και σε καλύτερη θέση για να πάει και συνολικά η Ευρώπη καλύτερα, διότι ξέρετε έχει τεράστιους ανταγωνιστές. Οικονομίες τίγρης όπως τις λένε, αλλά και οικονομίες οι οποίες μπορούν πραγματικά να καταπιούν μεγάλες δυνάμεις, παλαιότερες δυνάμεις και μεγάλες δυνάμεις. Λοιπόν, εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και είναι λογικό. Η Αγγλία τράβηξε τον δρόμο της, έτσι. Θα σας πω κάτι. Ότι είναι έχουμε λογικό, ισχυρή οικονομία και μπορούμε να, μόνοι μας να πορευτούμε πανιάγγλια. Είναι σημαντικό που ο κόσμος και ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης καταλαβαίνει και τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλαβαίνει τη δύναμη και τη δυναμική που μπορεί να έχει η Ευρώπη και η οικονομία της. Αλλά από την άλλη, στέλνει και τα μηνύματα. Και τα μηνύματα έχουν σταλεί. Και στην Ιταλία υπάρχουν μηνύματα που πιθανότατα να σταλούν και στις άλλες χώρες αφού αυξήθηκε η επιρροή των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων. Εδώ λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Η ίδια η Ευρώπη έχει τεράστια πρόκληση μπροστά της να καλυτερεύσει τα οικονομικά της, να καλυτερεύσει την ζωή του απλού πολίτη. Ξέρετε τι πιστεύει ο Ευρωπαίος, ο Μεσοευρωπαίος, ότι δεν έχει πρόσβαση στα κέντρα των αποφάσεων. Οι Βρυξέλλες του φαίνονται πολύ μακριά. Και ο κάθε πολίτης και κάθε κράτος έχει τα δικά του προβλήματα και τις δικές του ιδιαιτερότητες στην οικονομία. Είτε αυτό έχει να κάνει με την αγροτική πολιτική, είτε έχει να κάνει με τις υπηρεσίες, είτε έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Εδώ λοιπόν πρέπει η Ευρώπη όντως να στρέψει και να έχει μια ισομέρεια και μια ισοτιμία στην πολιτική της, διότι είχα την ευκαιρία πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά, να συμμετάσχω σε ένα φόρουμ στην Ευρώπη και μίλαγα με τον Ευρωπαίο επί τον Ιταλό Υπουργό επί των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος μου έλεγε το εξής: δεν είναι δυνατόν η Ιταλία να δανείζεται με 6% και η Γερμανία με αρνητικά επιτόκια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί. Και εδώ πρέπει να είμαστε γενναίοι όλες τις αποφάσεις μας. Πάντως, επειδή η κουβέντα γίνεται για την Ευρώπη, αλλά αυτό που μας αφορά εμάς είναι η Ελλάδα και η δική της πολιτική. Δεν πρέπει να συγχαίεται η πολιτική που ασκεί το κάθε κράτος εσωτερικά στην οικονομία της με αυτό που κάνει η Ευρώπη βεβαίως και επηρεάζονται και υπάρχει αλληλένδεση, υπάρχει σύνθεση, συγγνώμη. Όμως, αν εμείς δεν κάνουμε την σωστή οικονομική πολιτική στη χώρα μας, αν εμείς δεν προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις, αν εμείς δεν προχωρήσουμε τις αλλαγές, αν εμείς δεν πιστέψουμε ότι πρέπει να έρθουν επενδύσεις στη χώρα και να μην κλαψουρίζουμε κάθε φορά που έχετε μια επένδυση και να μην την υπονομεύουμε λέγοντας είτε το ένα είναι δασικό, είτε το άλλο είναι αρχαιολογικός χώρος, είτε πραγματικά έκλαιγα, όπως μας είπε κάποιος υπουργός που υπέγραψε μια επένδυση. Αν έχεις αυτή τη λογική, δεν σε σώζει η Ευρώπη, ούτε σε σώζουν τα θετικά ή τα αρνητικά επιτόκια, είτε τα χαμηλά είτε τα πιο μεγάλα. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε δομικές αλλαγές εμείς πρώτα στη δική μας οικονομία και βεβαίως η μεγάλη ευθύνη της Ευρώπης να γίνει να καταστεί η Ευρωζώνη βιώσιμη και να υπάρχουν προοπτικές. Διότι αν αυτά δεν λυθούν και είναι ευκαιρία να λυθούν, τότε νομίζω συνολικά θα έχει το ευρωπαϊκό οικονόμημα πρόβλημα. Πάνω και όσοι έστρεφαν το βλέμμα τους και η Κύπρος και κάποια από τη χώρα προς την Ρωσία ή στην Κίνα, είδαν ότι πρόκειται για κράτη τα οποία έχουν μια δική του στρατηγική και είναι τελείως διαφορετική. Και το ελληνικό το δόγμα, το οποίο σταθερά παρέμεινε το ανήκομενε στη Δύση, όπως είχε ληφθεί και από τον Καραμαλή, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, οικονομικά, η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο τα συμφέροντά της είναι στραμμένα πάντα προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έτσι. Και αυτό έχει φανεί σε πολλές κρίσιμες στιγμές. Και ενώ δηλαδή από την εποχή όταν ο Τσόρτσιλ είπε ότι εγώ δεν μπορώ να στηρίξω όλη τη χώρα και αδυνατώ οικονομικά, και οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν ένα τεράστιο ποσό για να μείνει η Ελλάδα στον ελεύθερο κόσμο. Το ποσό το οποίο δόθηκαν τότε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μείνει η Ελλάδα στον ελεύθερο κόσμο, σήμερα το δούμε είναι ασύλληπτο. Οι Αμερικανοί, μην κοιτάτε που δεν μας το λένε και λένε ότι εμείς τότε πληρώσαμε για εσάς για να μείνετε ελεύθεροι τόσα χρήματα, δολάρια, αμύθιτο νούμερο. Θα πω ότι πολύ πιο βαθιές είναι οι ρίζες και κάποια στιγμή κάποιοι καλλιέργησαν τον αντιαμερικανισμό και βρήκαν και βικότο, έτσι. Δηλαδή υπήρξε χρονική στιγμή που είχαν πει, το θυμάστε αυτά, ότι αν έκανε δημοψήφισμα ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα λέγανε όλοι έξω από την Ευρώπη, έξω από το ΝΑΤΟ και η χώρα μας να αλλάξει. Αλλά τότε ο Παπανδρέου ευφυώς βέβαια έπραξε, δεν το έκανε και έμεινε η χώρα στο δυτικό κόσμο. Αλλιώς θα γινόταν Καντάφη, Γιασάρ Αραφάτ και λοιπά, έτσι, όλο το τα κράτη. Αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα που ανοίγουμε. Κοιτάξτε, η Ελλάδα διαχρονικά ανήκει στη Δύση και αυτοί οι οποίοι ήταν οι βασικοί υποστηρικτές των συμφερόντων μας ήταν αυτοί που
πάντα ανήκαν στη Δύση. Διαφορετικά, πολύ σωστά το λέτε, η χώρα θα είχε ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, ένα δρόμο της Ψωροκόστενας, ένα δρόμο του Παρία των Βαλκανίων, και εκεί θα ήμασταν, αν είχαν επικρατήσει αυτές οι λογικές που μέχρι τη δεκαετία, στις αρχές της δεκαετίας του 80, πριν υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και μπούμε στη μεγάλη οικογένεια, ευρωπαϊκή οικογένεια, ξέρετε ποιες απόψεις ήταν και πώς αντίθετα στους λαϊκιστές, τους τότε λαϊκιστές, κράτησε τη χώρα ζωντανή, ανέβηκε επίπεδο η χώρα και σε ευημερία, αλλά και σε δομές και σε πάρα πολλά πράγματα. Για να θυμηθούμε, εμείς είμαστε στις νεότερες γενιάς, αλλά και είμαι ο τελευταίος που θα ρίξω, που πιθανότητα να έχουμε και ευθύνες για τη μεταπολίτευση. Εμείς είμαστε της νεότερης γενιάς, αλλά θα σας πω κάτι. Δεν βλέπω μόνο τα άσχημα της μεταπολίτευσης, βλέπω και τα καλά της μεταπολίτευσης. Διότι η χώρα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθίδρυσε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα θεμελιώθηκαν και ακόμα και στηρίχθηκαν και ακόμα περισσότερο. Η Ελλάδα, γενικά η Ελλάδα, πήγε καλύτερα. Βεβαίως τώρα υπάρχουν και διάφοροι οι οποίοι θεωρούν ότι η λύση θα έρθουν από άλλους δρόμους. Δεν ξέρω, από τους εξωγήινους, δεν ξέρω, κυκλοφορούν διάφορα στην Ελλάδα πια, δυστυχώς σε αυτή την περίοδο της μεγάλης κρίσης, διάφοροι λένε κάποια απίστευτα πράγματα. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα στηρίγματα που έχει η χώρα και νομίζω ότι αν μπορώ να κάνω ένα παράδειγμα, επειδή να πω έτσι κάτι που, το οποίο ούτως ή άλλως έγινε μία αναφορά, αλλά αξίζει να το πούμε και ιστορικά. Έχω την αίσθηση ότι οι νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δυστυχώς είναι σήμερα ιτημένοι και βαριά ιτημένοι. Και οι βαριά ιτημένοι του Παγκοσμίου Πολέμου, υπό μία έννοια, είναι σημερινοί νικητές. Αυτό γενικά το λέω, πρέπει να μας προβληματίσει. Μάλιστα. Και όπως επίσης αυτό που ανέφερα στις χρονικές στιγμές, όπου ήταν ο λαϊκισμός, κέρδισε έναν νυφάλιο και ήπιο ρόλο. Αν τώρα καθίσουμε από το διαδίκτυο στο YouTube, υπάρχουν μέσα αποσπάσματα των ομιλιών του Ράλλη και του Παπανδρέου στην προεκλογική του 81. Δούμε ότι ο Ράλλης πόσο όρημα μιλούσε στους Έλληνες και τι πρέπει να συμβεί. Μετά, βέβαια, πολλά χρόνια μπροστά από την εποχή του, δεν το κατάλαβαν οι Έλληνες. Τώρα ίσως τον ερμηνεύουμε τον τι έλεγε τότε ο Ράλλης και τι έλεγε ο Ανδρέας, έτσι. Διαφορετικές σχολές, διαφορετικός τρόπος. Μα και οι επίγονοι τα ίδια δεν λέγανε. Όχι, και να το ίδιο συνδικάτο λέγαν τότε και κάποιοι επίγονοί του σήμερα που σήμερα κυβερνούν τα ίδια λέγανε. Ο Χεράλης είπε όμως να... το κρίσιμο σταυροδρόμι είναι τώρα που μπήκε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώτη δεκαετία πώς θα πορευτούμε είναι σημαντική. Μα το είπε και ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής ήταν πρόεδρος τότε, εντάξει. Σας πετάω σε μια θάλασσα, μπορείτε να κολυμπήσετε. Αν κολυμπήσετε, θα βγείτε στην ακτή. Ήταν συγκεκριμένες οι προκλήσεις που είχε η Ελλάδα, αλλά και γι' αυτό και ανέβηκε επίπεδο, γι' αυτό και άλλαξε τελείως. Εμείς δεν διαχειριστήκαμε σωστά όλη αυτή την κατάσταση και εμείς, όταν λέμε εμείς, αναφέρομαι μετά τη δεκαετία του 80, που ενώ ήρθαν τα πολλά χρήματα στη χώρα, αυτά τα οποία είχε διασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία, τα χειριστήκαμε με τελείως λάθος τρόπο. Υπήρχε μια κυβέρνηση τότε και μια πολιτική, μια ιδεολογία η οποία δυστυχώς συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια σε διάφορες μορφές και με διαφόρους εκφραστές, αλλά ο κεντρικός πυρήνας ήταν ο ίδιος. Του δώστε χρήματα παντού. Χωρίς να ζητάμε λογαριασμό, χωρίς να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειαζόταν η χώρα, ώστε να είναι πολύ ανταγωνιστική, διότι ξέρετε, δεν είμαστε μόνοι. Εδώ είναι πλέον παγκοσμιοποιημένη η οικονομία. Δεν είμαστε μόνοι στον ανταγωνισμό. Εδώ στα αγροτικά προϊόντα η Δανία είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από εμάς, παρότι έχει αυτό το κλίμα που έχει και το εύκρατο κλίμα που έχουμε εμείς. Τι σημαίνει αυτό? Και συζητάμε για αγροτιά. Πώς συζητάμε για αγροτιά όταν εμείς πουλάμε έναν χυμό όσο κάνει ένα ολόκληρο αγροτικό με πορτοκάλια? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε έχουμε πάει στην επόμενη μέρα και δυστυχώς υπήρξαν τα χρήματα για να έχουμε και ανταγωνιστική γεωργία και σε όλα τα επίπεδα και στις υπηρεσίες και παντού. Αλλά δυστυχώς δεν εκμεταλλευτήκαμε τίποτα. Διότι ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη ιδεολογική προσέγγιση, μια συγκεκριμένη πολιτική που οι επίγονοι τους, όπως είπα και πριν, την ακολούθησαν πιστά και οποιοδήποτε μεγάλες αλλαγές προσπάθησε να κάνει η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς υπονομεύτηκαν και πολεμήθηκαν όχι μόνο από το Πασόκ, έτσι, γιατί ακούμε και την κριτική που γίνεται σήμερα, αλλά και από αυτούς που ήταν στην ίδια λογική. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν όταν τότε γκρεμίζαν και ξυλώναν τα πεζοδρόμια όταν προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποιες ιδιωτικοποιήσεις, ή και ποια ήταν η γενικότερη στάση τα τελευταία χρόνια της μεταπολίτευσης ή τα τελευταία χρόνια, για να αναφερθώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια ήτανε? Ήτανε αλλού, ήτανε στην άλλη πλευρά της ιστορίας, ήτανε στην άλλη πλευρά της όχθης? Δεν νομίζω. Τα ίδια λέγανε, απλά δεν ήταν στην κυβέρνηση. Η Δανία, που φέρω τόσο παράδειγμα, το ακούω από αρκετούς που το χρησιμοποιούν, πως είναι ένα κράτος το οποίο αντέχει και είναι τόσο ισχυρό και είναι εκτός ευρώ.
Κοιτάξτε. Έχει την κορώνα. Κοιτάξτε. Και δεν είναι το μόνο έτσι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη λίρα. Είναι η απάντηση που σας έδωσα και πριν. Και σας είπα το εξής. Μην συνδέουμε την πορεία της χώρας με την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει για τη δική μας οικονομία, τις αλλαγές μεταρρυθμίσεις που έχουμε ανάγκη, είτε είναι το ευρώ, είτε είναι η δραχμή, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Αυτά πρέπει να γίνουν. Διότι αν τα ακολουθήσουμε, δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα με οποιοδήποτε νόμισμα. Γιατί πάντα είσαι ανταγωνιστικός. Δεν είναι το θέμα μας, το νόμισμα μας, λέτε. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι το πρόβλημα μας. Έτσι ακριβώς. Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι το πρόβλημα στο νόμισμα ότι μπορεί να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, όπως μας λέγανε μέχρι πρότινος. Και τελικά ήρθε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή και μας είπαν, μας βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό και τώρα πρέπει να υπογράψουμε. Γιατί δεν τα ήξεραμε. Δεν μπορεί η χώρα αυτή τη στιγμή να φύγει από ένα νόμισμα που θα ρίξει το βιωτικό επίπεδο 80%. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Από εκεί και πέρα όμως, αν είχες μια ανταγωνιστική οικονομία, ανέφερα το παράδειγμα της Κύπρου. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή τρέχει με 3% ανάπτυξη. Αφήνω την Ιρλανδία που τρέχει με 10 και 15% γιατί είναι ένα άλλο μοντέλο. Αλλά και η Πορτογαλία που είναι στο 2% η ανάπτυξη. Γιατί λοιπόν όλες οι χώρες ακολουθήσαν μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, υπήρξε ένα μίνιμουμ συνεννόησης από τα κόμματα, πράγμα το οποίο εμείς δεν το είχαμε. Και μπόρεσαν και απαλλάχθηκαν και από τις επιτροπές και από τα μνημόνια και από τις περικοπές των συντάξεων και από τις μείωσεις των αφορολογήτων και από την άνοδο των ασφαλιστικών εισφορών και από όλα αυτά. Διότι δεν έχουν ανάγκη να τους δώσει κανένας χρήματα. Αυτό έπρεπε να κάνει και η Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν το έχουμε κάνει και συνεχίζουμε στον 7ο, στον 8ο και ίσως και στον 9ο χρόνο και μετά από την υπογραφή του 4ου μνημονίου από αυτή την κυβέρνηση. Κύριος είδε πότε θα τελειώσουν τα μνημόνια στη χώρα. Εσείς πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ευρώπη? Και τα λέω γιατί κάποιοι λένε γιατί ενδιαφέρει τη χώρα μας τι έγινε στη Γαλλία, τι θα γίνει στη Γερμανία, τι θα γίνει στην Ολλανδία. Όπως αντιλαμβανόμαστε, είμαστε μια οικογένεια και όλα αυτά είναι συνάρτηση της επόμενης μέρας. Γιατί κάποιοι λένε ότι ο Τσίπρας επένδυσε σε κάποια αντισυστημικά, τα οποία δεν του βγήκαν. Ισπανία, η Ποντέμος, η αντίστοιχη του Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία. Δεν ξέρω τώρα αν ήθελε για τη Λεπέν ή για τον Μελανσόν στη Γαλλία, αλλά πάντως σίγουρα ήθελε κάτι πιο αντισυστημικό. Στην Ολλανδία επίσης το αντισυστημικό ιτήθηκε και στη Γερμανία αυτό που κάποιοι καλοείδανε το φαινόμενο υποτίθεται Σούλτς, είδαμε ότι αυτό δεν υφίσταται σήμερα. Άξτε. Με τα δεδομένα που έχουμε Τσέντε και Έσπεντε. Το αναφέρετε πάρα πολύ καλά και δώσετε όλα τα παραδείγματα ότι όλες αυτές οι χώρες και όλοι οι πολίτες δεν είναι ότι είναι ανώριμοι, δεν είναι ότι δεν ξέρουν τι γίνεται και γι' αυτό και ψήφισαν αναλόγως και οι φωνές του λαϊκισμού υπό μία έννοια καταπνίγησαν. Αυτό γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να γκρεμιστεί ένα οικοδόμημα που χτίστηκε πάρα πολλά χρόνια, μια οικονομική ένωση που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γκρεμιστεί και είναι και πολύ μεγάλη ευκαιρία και πρόκληση αν τη χρησιμοποιήσει σωστά όπως τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιεί το και υπήρχε ευμάρεια και υπήρχαν χρήματα στη χώρα, μπορείς να το αξιοποιήσεις και να κάνεις πολύ σημαντικά πράγματα για τη χώρα σου. Γιατί διαφορετικό είναι να είσαι μόνος σου και διαφορετικό να ανήκεις σε μια ισχυρή ομάδα. Και ειδικά εμείς που είμαστε μια εξωστρεφής και πρέπει να είμαστε μια εξωστρεφής οικονομία, που πρέπει να πουλάμε υπηρεσίες, που πρέπει να πουλάμε τα προϊόντα μας σε ανταγωνιστικές τιμές, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις μέσα από μια μεγάλη αγορά και μια σωστά δομημένη αγορά. Αυτό που δυστυχώς εμείς στη δική μας συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήμασταν τόσο δυνατοί γιατί δεν κάναμε αυτά που είπα πριν. Αυτό δεν σημαίνει, και επιτρέψτε μου να τη βάλω την υποσημείωση, ότι δεν είναι ένα καμπανάκι για την Ευρώπη. Και το ανέφερα, δηλαδή, αυτή η άνδος των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων και να δούμε τι θα γίνει και στην Ιταλία, που επίσης βάζω μια υποσημείωση και μια παράγραφο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει και η ίδια η Ευρώπη να αντιληφθεί τις αδυναμίες της και να δώσει τη δυνατότητα συνολικά οι χώρες να αντιμετωπίσουν την κρίση και να βγουν πολύ πιο δυνατοί και ανταγωνιστικοί απέναντι στις άλλες παγκόσμιες δυνάμεις. Αυτό είναι αυτό θα έλεγα είναι το τοπίο που έχουμε μπροστά μας και οι προκλήσεις που έχουμε τα επόμενα χρόνια, γιατί υπήρξε και αυτή η εκλογή του Μακρόν, να δούμε πώς αυτοί οι συσχετισμοί και με τις επόμενες γερμανικές εκλογές που είναι σε λίγους μήνες, να υπάρξει ένα συνολικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Και όλες οι χώρες πρέπει να το δουν έτσι, ότι αυτός είναι ο κοινός μας τόπος και όχι να δράσουμε μόνο εσωτερικά, όχι μόνο σύμφωνα με τα δικά μας συμφέροντα, σε κάθε χώρα με τα δικά της συμφέροντα. Και να καταλάβουμε τι θέλει και ο Τραμπ, έτσι, γιατί τον άκουσα κάποια στιγμή ο οποίος είπε. Δεν είναι σωστή ισοτιμία, λέει, ευρώ δολαρίου. Αυτή η ισοτιμία, λέει, δεν υφίσταται, δεν είναι πραγματική. Βέβαια, έβγαλα μια στην τηλεόραση, στην προηγούμενη εκπομπή, τον κύριο Γεννηματά, που ήταν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Εκεί ποτέ αν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει ο τιμής, ας τις αλλάξει, έτσι είναι μια οικονομία, δεν χειραγωγούνται τα νομίσματα, δεν είναι το γουάν της Κίνας, έτσι. Πώς έχεις πει, ακριβώς, πολύ σωστά το λέει. Έχω ένα τραπεζίτη ότι... για να μπορέσει αυτό έχει, βέβαια, να και το ερμηνεύσει. Έχει διπλή ανάγνωση βέβαια, γιατί βέβαια οι ισοτιμίες κινούνται με το πώς πηγαίνει κάθε οικονομία, ποιο είναι το συζύγιό της και με πάρα πολλά αυτό πράγματα. Αυτό είναι το τραπεζίτης που έβγαλε, έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι πώς η Ευρώπη θα γίνει πιο ανταγωνιστική και πώς η Ευρώπη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους που έχει και από εξανατολών και εξ της Δύσεως. Διότι όπως είπατε και πριν, ο κύριος Τραμπ κατεβάζει τη φορολογία στο 15%. Η Αυστραλία κάνει το ίδιο, το ανακοίνωσε ήδη. Η κυρία Μέη κάνει το ίδιο στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, εμείς... Μιλάτε βέβαια για πανίσχυρες οικονομίες, έτσι, οι οποίες είναι για σεμινάριο. Η ευρωπαϊκή οικονομία λοιπόν που πρέπει να γίνει πανίσχυρη και να πρέπει να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο, θα πρέπει να κοιτάξει λοιπόν πώς θα γίνει και αυτή η ανταγωνιστική. Πώς θα χαμηλώνει τις φορολογίες. Γυρίζουμε, είναι θέμα φιλοσοφίας. Διότι είδαμε πώς αντιμετώπισε την οικονομική κρίση οι ΗΠΑ και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερική είπε: εγώ κόβω χρήμα, το διαχειρίζουμε διαφορετικά. Με τη ΦΕΤ. Λοιπόν, αντιθέτως, η Ευρώπη είπε: όχι, εμείς θα κάνουμε μια πολύ σκληρή πολιτική. Μιλάμε για δύο διαφορετικές σχολές. Έτσι ακριβώς. Και εδώ εγώ μπορώ να καταλάβω, και ίσως το καταλαβαίνει και ο κόσμος σιγά-σιγά, ότι όλες οι χώρες θα πρέπει υπό μία έννοια να έχουν τα ίδια δημοσιονομικά δεδομένα. Δεν μπορεί μια χώρα να έχει τεράστια ελλείμματα και μια άλλη χώρα να έχει πλεονάσματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει. Και σε αυτό το αντιλαμβάνεται και ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης και δείχνει και με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών υπό μία έννοια επικαιροποιεί αυτή την πρόταση. Όντως, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι συνέχεια ελληματική και δεν μπορούν όλες οι χώρες, κάποιες χώρες να είναι ελληματικές και κάποιες να είναι πολύ πλεονασματικές. Θα πρέπει λοιπόν να συμμαζέψουμε τα δημοσιονομικά, το καταλαβαίνω, να έχουμε μια ενιαία πολιτική, αλλά πρέπει, επαναλαμβάνω, ήρθε η ώρα η Ευρώπη να δει διαφορετικά τις προκλήσεις που έχει μπροστά, γιατί οι ανταγωνιστές είναι πάρα πολύ σκληροί και πάρα πολύ δυνατοί. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να είμαστε υπό μία έννοια με τα ίδια δεδομένα, όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά με τα ίδια δεδομένα, αλλά πρέπει και η ίδια η Ευρώπη επιτέλους να κάνει το βήμα μπροστά, να έχει την ευελιξία που χρειάζεται για να μπορεί να είμαστε και ανταγωνιστικοί και για να μπορεί και οι ίδιες οι χώρες, κάθε κράτος, να έχει το επίπεδο ευμάρειας που πρέπει να έχει. Πάνω στο κάθε αρχηγός, βλέπω στο κάθε κράτος, κοιτάζει τα δικά του συμφέροντα. Ας πούμε, η Μέρκελ λέει ότι εμείς με την ευμάρεια που έχουμε και την οικονομική άνεση, αν περάσουμε στο ευρωομόλογο, στην ουσία εμείς θα βάζαμε το ρεφενέ για να τους φέρουμε όλους στο ίδιο επίπεδο και το δικό μας πλούτο, τα δικά μας πλεονάσματα, θα τα κάνουμε ρεφενέ σε όλους. Αυτά λέει στο εσωτερικό της και είναι αρεστή η Μέρκελ, ότι τον πλούτο μας εμείς δεν το μοιραστούμε με τους άλλους. Πιο σύντομη απάντηση σε όλο αυτό είναι, θα έλεγε, το ίδιο ο κύριος Κόλ, ο Χέλμουντ Κόλ. Ή ο Βίλι Μπραντ, για να πάμε σε πιο μεγάλο γέτη λοιπόν, ακόμη. Είναι, νομίζω ότι η κουβέντα αυτή συνέχεια. Γι' αυτό μίλησα πριν για φιλοσοφία. Θα γυρνάμε γύρω από την ουρά μας. Μίλησα για τη φιλοσοφία. Είναι θέμα φιλοσοφίας λοιπόν, και όχι τόσο αποφάσεων. Συμφωνώ λοιπόν. Βεβαίως και είναι θέμα φιλοσοφίας και είναι και αποφάσεων, διότι τα μεγάλα κράτη θα πρέπει να αποφασίσουν, να συναποφασίσουν με όλα, γιατί είναι ισότιμα τα κράτη-μέλη, ποια οικονομική πολιτική θέλουμε να ακολουθήσουμε και κυρίως να δώσουμε τη δυνατότητα να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία ανταγωνιστική, γιατί θεωρώ ότι εκεί είναι το μεγάλο της πρόβλημα και η μεγάλη της αδυναμία. Στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις με τον κύριο Καραγκούνη, θα συζητήσουμε, μια και είναι, όπως ξέρετε, και αναπληρωτής του Μάρχης Δικαιοσύνης. Τα Βαλκάνια φλέγονται. Η Μεσόγειος φλέγεται κατά μία ταινία. Τα όσα γίνονται στην Τουρκία, το πώς διαταράχθηκαν οι σχέσεις το τελευταίο διάστημα από την επιτακτική έκδοση και την αρνητική απόφαση για τους 8 και τα υπόλοιπα τα οποία έπονται αυτά, μετά τις διαφημίσεις. Στρέφει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος με τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, έτελο Καρνανίας. Αναπληρωτής του Μεάρχης Δικαιοσύνης μαζί με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, που είναι ο Μεάρχης, έτσι, τον βουλευτή Καβάλας. Διαταλλάσσετε βέβαια και υφυπουργός Δικαιοσύνης. Οπότε είπα πριν ότι η Μεσόγειος φλέγεται και ένα το οποίο ξεκίνησε, αν θέλετε, τα ζητήματα ήταν το ζήτημα των 8. Ναι. Είδαμε ότι έφερε ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες. Βέβαια η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο, όπως ξέρουμε, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητο κεφάλαιο. Έτσι, όπως ευτυχώς. Ναι, όπως είχε πει και στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε ο πρόεδρος Αμερικής, ότι για τον Φετουλάχ Γκιούλεν, εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε κάτι, γιατί δεν μπορεί ο πρόεδρος Αμερικής να δώσει εντολή να σταλεί πίσω ο Γκιούλεν στην Τουρκία. Αυτά δεν γίνονται σε αυτά τα κράτη. Ευτυχώς είμαστε ακόμα δυτικό κράτος. Και είμαστε ένα κράτος στο οποίο λειτουργούν οι θεσμοί, υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές. Υπάρχει το κοινοτικό δίκαιο που επίσης εφαρμόζουμε, το κοινοτικό κεκτημένο.
Λοιπόν, εμείς σαν χώρα έτσι έχουμε αποφασίσει να λειτουργούμε ως ευρωπαϊκό κράτος και ως δυτικό κράτος και καλώς λειτουργούμε έτσι και οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων γίνονται σεβαστές. Και νομίζω ότι πολύ ορθά και πολύ γενναία, αν θέλετε και την άποψή μου, αντιμετώπισαν το ζήτημα οι Έλληνες δικαστές και δύο ανώτατοι δικαστές. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως, εάν πάμε σε μια γενικότερη κουβέντα για την εξωτερική πολιτική, αλλά και βεβαίως στα πολύ στενά όρια των σχέσεων που έχουμε, ειδικότερα στα Βαλκάνια, γιατί όντως υπό μία έννοια φλέγονται, εγώ πραγματικά, όσο παρακολουθώ την πολιτική τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν έχω δει μέσα σε δύο χρόνια. Ξέρετε, τα θέματα τα εθνικά είναι πολύ ευαίσθητα και είναι και πολύ συγκεκριμένη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε αυτά. Εμείς στηρίζουμε όχι την κυβέρνηση, εμείς στηρίζουμε πάνω απ' όλα την πατρίδα και υπό μία έννοια στηρίζουμε τα δίκαια και την εθνική γραμμή της χώρας. Αυτό είναι σαφές. Και σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένα ζήτημα, παρότι παλαιότερα άλλα κόμματα είχαν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους. Εγώ πάντως, στα τελευταία δύο χρόνια, τόσες εντάσεις, τέτοιες προκλήσεις, τέτοιες εχθρικές πράξεις από όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε ανοιχτά μέτωπα στα εξωτερικά μας θέματα, δεν έχουν ξαναγίνει. Δεν έχω δει τόσο προκλητική τη στάση της Αλβανίας και ειδικά στο ζήτημα των δικών μας βόρειο υπηρωτών με τα τελευταία, θα θυμάστε τα τελευταία περιστατικά όπου γκρεμίζανε και σπίτια των ομογενών μας εκεί, αλλά και γενικότερα η προκλητική στάση της Αλβανίας απέναντι στη χώρα μας. Να μην αναφερθώ στα Σκόπια και τις δικές τους δηλώσεις και τις δικές τους πολιτική και βεβαίως να αφήσω τελευταία την Τουρκία, που υπάρχει και ένα ευρύτερο ζήτημα, αλλά η προκλητικότητα, η αμφισβήτηση. Είδαμε προχθές το πώς μίλησε ο κύριος Ερντογάν στον κύριο Τσίπρα στο Πεκίνο και το αν υλοποιείται ή δεν υλοποιείται η συνθήκη της Λοζάνης. Βλέπετε λοιπόν μια στάση η οποία δεν είναι μόνο προκλητική, είναι άμεσης αμφισβήτησης των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό τι σημαίνει, αυτό υποδηλώνει ότι δεν έχει γίνει, το πω πολύ κομψά, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, η κατάλληλη διπλωματική προετοιμασία για να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα. Διότι καμία κυβέρνηση στη μεταπολίτευση δεν είχε και τα τρία ζητήματα τόσο ανοιχτά, τόσο προκλητικά απέναντί μας και το ίδιο χρονικό διάστημα. Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει σωστά από αυτή την κυβέρνηση η διπλωματική προετοιμασία και επεξεργασία όλων των δεδομένων, ώστε να μην έχουμε όλες αυτές τις πράξεις τα τελευταία δύο χρόνια. Πάνω και σε συνάρτηση, να βάλω και ένα τέταρτο άξονα σε αυτό που βάλατε. Κάποια στιγμή είδαμε ότι η Κύπρος έφτασε πολύ κοντά σε κάποιες συνομιλίες, όμως πάλι τορπιλίστηκαν με τον από τον πρόεδρο της Κύπρου, τον Αναστασιάδη. Εμείς έχουμε είχαμε την πληροφορία ότι πάει καλά το ζήτημα, όμως κάποια στιγμή είδαμε ότι για άλλη μια φορά μπήκε στις ελληνικές καλένδες. Ναι. Εμείς έχουμε πει ότι στηρίζουμε τις αποφάσεις εν γέννη της κυβερνητικής εξωτερικής, της κυπριακής κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής και τις αποφάσεις του πρόεδρου Αναστασιάδη. Και βεβαίως για μας ο βασικός κανόνας είναι στις συνομιλίες που γίνονται η τήρηση των διεθνών συνθήκων, που για μας είναι απαραίτητο, και βεβαίως εκεί θα πρέπει στις όποιες συζητήσεις γίνονται, θα πρέπει και η Τουρκία να αντιληφθεί ποιες είναι οι διεθνείς συνθήκες, ποια είναι τα συμφωνηθέντα και αναλόγως να πορευθεί. Και εμείς με αυτή την έννοια λοιπόν στηρίζουμε, το έχουμε πει και η χώρα το κάνει και η Νέα Δημοκρατία το έχει πει σε όλους τους τόνους. Στηρίζουμε την εξωτερική πολιτική και στηρίζουμε τις αποφάσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν από αυτά τα διεθνή και μπαίνοντας ξανά στα εσωτερικά ζητήματα, κατά πόσο αυτό που λέγεται για αρκετούς ότι το σοφρονιστικό μας σύστημα δεν σοφρονίζει αλλά τιμωρεί. Και το λέω σαν άνθρωπο που είχατε την ευθύνη να είστε, να έχετε την ηγεσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο χρονικό διάστημα το οποίο ήσασταν,
Και έχετε βέβαια άποψη, έχετε γίνει αποδέκτης, φαντάζομαι, πάρα πολλών παραπώνων σε σχέση με αυτό το οποίο το ζήτημα σας έβαλα. Κοιτάξτε, η σοβινιστική πολιτική πραγματικά έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Τεράστιες δυσκολίες. Εγώ έτυχε να το αντιμετωπίσω το ζήτημα αυτό για ένα χρόνο, όσο ήμουνα στο Υπουργείο της Δικαιοσύνης, αλλά βεβαίως και μετέπειτα, που έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια και από την επόμενη ηγεσία της τότε διακυβέρνησης. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να λες ότι θα σοφρονήσεις και όντως θα έχεις το επίπεδο διαβίωσης πρώτα απ' όλων και σοφρονισμού των κρατουμένων να είναι σε ένα ευρωπαϊκά ανεκτό επίπεδο, και τελείως διαφορετικό πράγμα. Το βασικό σου δόγμα είναι βγάλτε τους όλους έξω. Και αναφέρομαι στον νόμο Παρασκευόπουλου. Εγώ αρκεί να σας αναφέρω ότι όταν ήμουνα στο Υπουργείο και όταν είχα την ευθύνη των σοφρονιστικών καταστημάτων, αλλά και μετέπειτα, οι κρατούμενοι ήταν περί τους 13.500 μέσα στις φυλακές, με ανώτατο όριο βεβαίως του αριθμού που πρέπει να είναι μέσα στις φυλακές, δηλαδή με τις θέσεις που υπάρχουν μέσα στις φυλακές, γύρω στις 11.500-12.000, αφού ανοίξαμε και κάποια τότε καταστήματα, όπως την Αγιά Χανίων, όπως την Ιγρήτα, κάποιες μεγαλύτερες, περισσότερες πτέρυγες, αφού μεταφέραμε κόσμο στις αγροτικές τότε φυλακές. Το Νικηφόρο Πάνος δεν λειτουργήσε έτσι. Θα σας πω. Αφού μεταφέραμε στις αγροτικές φυλακές περί τους 700 κρατουμένους, και υπό μία έννοια, γιατί χαμηλώσαμε, εκμεταλλευτήκαμε τα κλειστά καταστήματα των αγροτικών φυλακών, τα οποία ήταν άδεια. Και εκεί μεταφέραμε υπό μία έννοια και κάναμε ένα διαχωρισμό βαριάς και ποιες εγκληματικότητας. Γιατί μεταφέραμε αρκετούς από αυτούς τους κρατουμένους στα κλειστά καταστήματα αγροτικά. Φέραμε. Και είχα και την τιμή να το εισηγηθώ το περιβόητο Βραχιολάκι, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία πολλά χρόνια δεν είχε έρθει στην Ελλάδα, ενώ ισχύει σε άλλες χώρες. Και εδώ μιλάμε ότι πρέπει αυτός ο θεσμός να ενισχυθεί, γιατί μπορεί να αποφέρει και κάνει και πράξη αυτό που λέμε διαχωρισμό, όπως είπα και πριν, υπείας και βαριάς εγκληματικότητας, αλλά και δίνει τη δυνατότητα άνθρωποι που θα μπορούν να είναι εκτός φυλακής, αλλά να ελέγχονται, να κάνουν κοινωνική εργασία, να κάνουν εναλλακτικές μορφές έκτησης των ποινών. Να υπάρχει και η προστασία του κοινωνικού συνόλου. Εμείς και μεγαλύτερη κοιτάξαμε προσοχή στις άδειες, έτσι. Ακριβώς, διότι εκεί πέρα θα ελέγχονται και οι άδειες. Διότι οι αδειούχοι θα βάζουν ένα βραχιολάκι και θα μπορούν να ξέρει πού είναι να πάσα στιγμή ο κρατούμενος, και όχι να φεύγει όπως είδαμε πάρα πολλά περιστατικά και να τον ψάχνουμε. Βεβαίως, αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι ήταν ότι φτιάξαμε, θεσμοθετήσαμε και είχαμε τα χρήματα να ξεκινήσουν οι φυλακές τύπου Γ, οι φυλακές υψής ασφαλείας που ισχύουν παντού στον κόσμο. Παντού στην Ευρώπη, που υπάρχουν άλλοι όροι και προϋποθέσεις, ώστε οι πολύ βαροί εγκληματίες, να το πούμε έτσι, θα μεταφερόντουσαν σε αυτές τις φυλακές για την καλύτερη ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου. Να μην υπάρχουν αποδράσεις που κινδυνεύουν με ελικόπτερα να φεύγουν και να έρχονται. Ακριβώς. Πράγματα τα οποία ισχύουν παντού εννοώ στον κόσμο, παντού στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα δεν ισχύουν, γιατί το πρώτο πράγμα που έκανε αυτή η κυβέρνηση είναι να καταργήσει τις φυλακές τύπου Γ, το πρώτο νομοθέτημα που έφερε. Από αυτά που προσπαθείς ένα πρόβλημα πραγματικά να το εξανθρωπίσεις, και το κάναμε με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, φέρνοντας το βραχιολάκι, όπως σας είπα, τα κλειστά καταστήματα, φέραμε εναλλακτικές μορφές έκτησης των ποινών, κοινωνική εργασία. Προωθήσαμε και προμοτάραμε αυτές τις νέες καινοτόμες ιδέες, γιατί όντως πρέπει αρχικός του στόχος να είναι ο σοφρονισμός και όχι να αυξάνεται η παραβατικότητα, και όχι όσοι μπαίνουν στις φυλακές κατά 78% να επιστρέφουν στις φυλακές όπως γίνεται σήμερα. Αυτή ήταν λοιπόν η δική μας φιλοσοφία αντιμετώπισης. Ποια είναι η φιλοσοφία αντιμετώπισης αυτής της κυβέρνησης? Έφερε τον νόμο Παρασκευόπουλου, και με τον νόμο αυτό, από τις 13-14.000, ακούστε λίγο να καταλάβει ο κόσμος γιατί συμβαίνει αυτή τη στιγμή και γιατί έχουμε αυτές τα καθημερινά εγκλήματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Από τους 14.000, ξέρετε πόσοι είναι μέσα αυτή τη στιγμή στις φυλακές σοφρονιστικά καταστήματα? 9.300. Όταν αντέχουν οι φυλακές 11.000. 9.300 έχουν φύγει, πάνω από 5.500 κρατούμενοι. Τι είναι όλοι αυτοί οι κρατούμενοι που φύγανε, αναρωτιέται ο κόσμος. Έτσι όπως είναι ο νόμος Παρασκευόπουλου, ακόμα και ένας ληστής ο οποίος πήρε την ευεργετική διάταξη του νόμου, γιατί μπορεί να είναι το πλαίσιο ποινής που ξέρετε σε μια ληστεία, μπορεί να είναι από 5 έως 20 χρόνια. Μπορεί να έχει φάει και 20 χρόνια, αλλά με τις ευεργετικές διατάξεις, είτε με τον πρώτο έντιμο βήμα, το ξέρουν αυτά οι δικηγόροι και οι πολίτες, μπορεί να φάει μια ποινή 10 έτη. Τα 10 έτη, με τον νόμο Παρασκευόπουλου, υπάρχουν κρατούμενοι και καταδικαστέντες και βαρυπινίτες με 10 έτη, οι οποίοι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στην τριετία,
έχουν φύγει εκτός φυλακής. Όλα αυτά τα περιστατικά είναι κλείστα όσα. Χρειάζεται και σύμφωνη γνώμη. Προσέξτε. Υπάρχουν αρμόδιοι οι οποίοι εγκρίνουν το αίτημα ότι από έχεις... από τη στιγμή που ο νόμος σε καλύπτει και καλύψει. Είναι δυνητικό αυτό όμως. Από τη στιγμή που σε καλύπτει ο νόμος. Σε καλύπτει, λέει, από τη στιγμή που σε καλύπτει ο νόμος και εκτίσεις τα 2/3 ή τα 2/5 της ποινής, από εκεί και πέρα έχεις αυτοδίκαιη απόλυση. Έχεις το δικαίωμα. Σας λέω, λοιπόν. Μπορούν να κρίνουν ότι είσαι υπεύθυνος για να κάνεις νέες πράξεις. Σας λέω λοιπόν, στις ίδιες ευεργετικές διατάξεις που έχει προσφέρει ο νόμος, με τον πρώτο νομοδίο, με τα ελαφρυντικά, έρχεται ένα προνόμιο που δίνει ο νόμος Παρασκευόπουλου, διότι περί αυτού πρόκειται, περί προνομίου, διότι η ευεργετική διάσταση υπάρχει. Το προϋποθέτει και το ορίζει ο ποινικός μας κώδικας όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεται λοιπόν και στη λογική να τους βγάλουμε όλους έξω. Φεύγουν οι Γεωργιανοί, και όχι μόνο, δεν θέλω να μείνω μόνο σε αλλοδαπούς, οι οποίοι, ξέρετε το παράδειγμα με τις κοπέλες που σκότωσε στη Γερμανία, που έφυγε με ληστεία και πήγαν να δημιουργηθούν και διπλωματικές κόντρες και σε μεγάλο επίπεδο με τη Γερμανία. Ο άλλος ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη και σκότωσε τον εστιατόρα, ο άλλος που πήγε στο νησί και σκότωσε επίσης έναν άλλον άνθρωπο. Αυτοί δεν ήταν κρατούμενοι. Γιατί άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο, μάλλον θα τον νόμο Παρασκευόπουλο θα τον τροποποιήσει και θα περιλαμβάνει και θα περιλαμβάνει τις ανθρωποκτονίες. Και θα περιλαμβάνει, δηλαδή, υπό μία έννοια θα στενέψει. Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Αφού αυτοί οι οποίοι βγήκαν έξω και σκότωσαν ήταν ληστές. Δεν ήταν ανθρωποκτόνοι. Ληστές για ληστείες μπήκαν μέσα, βγήκαν έξω και σκοτώσανε. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. Και έχουμε αυτή τη στιγμή αύξηση της εγκληματικότητας και βεβαίως μία λογική. Όπως σας είπα και πριν, να τους βγάλουμε όλους έξω, κανένας σοφρονισμός, καμία σοβαρή αντιμετώπιση των πραγμάτων. Λοιπόν, αυτά έχει πει η Νέα Δημοκρατία. Έκανα μακρηγόρησα λίγο. Για να ξέρει και ο κόσμος. Κύριε Καραγκούνη, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Να ξέρει και ο κόσμος ποιο είναι το γενικό πλαίσιο. Αυτά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θα τα καταργήσει. Διότι αυτά έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, με το μεγαλύτερο. Με το μείζον για τον Έλληνα πολίτη που είναι η ασφάλεια και από εκεί και πέρα να επαναφέρει λογικές και διατάξεις τις οποίες δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τις καταργήσει και για τις φυλακές υψηλής ασφαλείας και για την κατάργηση του νόμου Παρασκευόπουλου αλλά και να φέρουμε διατάξεις που θα τείνουν προς το ανθρωπινότερο οι φυλακές, οι διαβίωσεις μέσα στις φυλακές να είναι προς το ανθρωπινότερο διότι και αυτό είναι απαραίτητο. Εσείς τι εικόνα είχατε ως Υφυπουργός Δικαιοσύνης για τα σοφρονιστικά καταστήματα της περιοχής μας Κομωτινή, Νιγρήτα, αναφέρομαι στα δύο, και είπα πριν και για τον Νικηφόρο, ο οποίος δεν λειτουργήσε. Ακούστε, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό έχει να κάνει διότι έχουμε και φυλακές οι οποίες είναι απαρχαιωμένες. Και σας μιλάω για την γενικότητα και το σύνολο των σοφρονιστικών καταστημάτων. Εμείς ανοίξαμε πάρα πολλές φυλακές τότε, όπως σας είπα, για την Αγία Χανίων και άλλα σοφρονιστικά καταστήματα τα οποία ήταν έτοιμα. Αλλά προσέξτε, εδώ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Για να εξυγχρονίσει αυτή τη στιγμή τα σοφρονιστικά καταστήματα, χρειάζονται να γίνουν κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ξέρετε, ο προϋπολογισμός είναι πολύ στενός. Είμαστε στα χρόνια της κρίσης, είμαστε στα χρόνια του μνημονίου. Δεν υπάρχουν τα χρήματα που υπήρχαν να φτιάξουμε νέα σοφρονιστικά καταστήματα. Αλλά υπάρχουν όμως τρόποι. Και υπάρχουν λύσεις προς αυτό. Μάλιστα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σύντομα θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της δικαιοσύνης συνολικά και όπου βεβαίως θα αναφέρεται και στις διατάξεις και στο πρόγραμμα για τα σοφρονιστικά καταστήματα και γενικότερα για τις φυλακές. Νομίζω ότι εκεί πέρα θα ακούσετε καινοτόμες ιδέες, γιατί υπάρχουν τρόποι να χρηματοδοτήσεις την ανέργεση νέων σοφρονιστικών καταστημάτων, σύγχρονων σοφρονιστικών καταστημάτων, με κανόνες ασφαλείας σε πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά και καλύτερους όρους διαβίωσης για τους ίδιους τους κρατουμένους. Υπάρχουν λύσεις, θα ανακοινωθούν από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά βεβαίως εδώ χρειάζεται μια πολιτική και μια κυβέρνηση που να πιστεύει σε αυτά, πρώτα απ' όλα να πιστεύει στην ασφάλεια των πολιτών και όχι επειδή υπάρχει πρόβλημα στα σοφρονιστικά καταστήματα, να τους αφήσουμε όλους έξω. Στο ζήτημα του ελέγχου, στο πρόγραμμα το οποίο θα κάνετε, υπάρχουν εισηγήσεις και τι αναφέρομαι. Πρώτα απ' όλα είπα για την Νιγρήτα, που είχαμε το δυσάρεστο περιστατικό, που εκδικητικά οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι σκότωσαν κρατούμενο ο οποίος ήρθε από άλλη φυλακή. Το κράτος δεν σκοτώνει έτσι. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι οφείλουν να σέβονται τους νόμους και δεν με ενδιαφέρει αν αυτό ήταν αλλοδαπός ή όχι έτσι. Το είναι ανεξαρτητό ένα κρατούμενο ο οποίος μόλις ήρθε ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Κοιτάξτε. Σας είπα και πριν, προσπάθησα από μία είναι να δώσω μια συνολική εικόνα των σοφρονιστικών καταστημάτων και το τι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι
πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα ένας διαχωρισμός το ποιος είναι ο κρατούμενος και τι έχει κάνει αυτός ο κρατούμενος. Άρα είναι για τύπου γάμα που απαντάτε. Θα σας πω κάτι. Μου απαντάτε είναι για το τύπου γάμα, για το συγκεκριμένο. Όχι μόνο, όχι, 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 όχι. Εδώ δεν έχουμε στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει, δεν έχουμε ατομικό φάκελο του κάθε κρατουμένου. Ποιος είναι ο κρατούμενος ο οποίος είναι μέσα. Αυτό το οποίο έχουν όλα τα κράτη, τα περισσότερα κράτη, Μεγάλη Βρετανία σε πολύ έντονο βαθμό. Δεν υπάρχει ο ατομικός φάκελος του κρατουμένου να δεις έχει κάνει κάποια πειθαρχικά παρατώματα. Ποιος είναι ο κρατούμενος που είναι μέσα. Έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Έχει δηλαδή, μια εν γέννη. Δεν ακολουθεί φάκελος για να το καταλάβω. Όταν έρχεται ένας κρατούμενος. Δεν τον... Ακούστε, ακούστε. Φάκελος με τις πληροφορίες, το τι κάνει ο κάθε κρατούμενος όταν είναι μέσα σε μια φυλακή, ποια είναι η εν γέννη στάση του, αν δημιουργεί προβλήματα. Ναι. Πώς, δεν υπάρχει. Δεν ακολουθεί δηλαδή στην επόμενη. Δεν υπάρχει, το ακούω, δεν υπάρχει σωστά οργανωμένα και πληροφορημένα. Αυτός ο θεσμός λοιπόν πρέπει να μπει άμεσα. Και υπάρχουν και κονδύλια που δεν χρειάζεται να πάνε τον κρατικό προϋπολογισμό και να γίνουν. Αφήστε μας βεβαίως αυτά, όλα θα ανακοινωθούν σύντομα, τουλάχιστον στο δικό μας πρόγραμμα. Γιατί αυτή η κυβέρνηση ούτως ή άλλως δεν το. Ελάχιστοι το ξέρουν τώρα, ότι δεν ακολουθεί δηλαδή σε ένα κρατούμενο. Δεν έχει δυστυχώς αίσθηση το ίδιο το σύστημα, ποιος είναι ο κάθε κρατούμενος. Πώς, παρά μόνο σε φήμες, δηλαδή αν πάρω τηλέφωνο να μάθω. Τι κάνει μέσα στις φυλακές και βεβαίως όταν ζητάει μια άδεια ή όταν ζητάει να έχει την υφόρον απόλυση, αυτά θα πρέπει να τα ξέρει το Συμβούλιο. Να έχει πληροφορίες συνολικά. Ποιος είναι αυτός ο οποίος, τον οποίο θέλουμε να βγάλουμε υφόρον απόλυση έξω να του δώσουμε άδεια. Τον ξέρουμε ποιος είναι. Λοιπόν, βασικά δομικά συζητήματα, τα οποία δυστυχώς δεν τα έχουμε. Οπότε λοιπόν πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα μια καθαρή εικόνα στα σοφρονιστικά καταστήματα. Ποιος είναι τι και τι κάνει. Και βεβαίως. Είναι λογικό, εγώ είμαι υπέρμαχος αυτής της συλλογικής. Δεν μπορεί στην ίδια πτέρυγα να έχεις κάποιον για ένα οικονομικό έγκλημα και κάποιον ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει και ένας διαχωρισμός. Και υπάρχουν, να γίνει ένας διαχωρισμός βαριάς και υπείας εγκληματικότητας, να υπάρχουν οι δομές και έτσι όπως πρέπει να είναι τα πράγματα, ώστε να υπάρχει όντως σοφρονισμός και να αποδίδεται ο κρατούμενος καλύτερος στην κοινωνία και όχι χειρότερος και να επιστρέφει άμεσα πίσω στις φυλακές, γιατί αυτό δυστυχώς έχουν δείξει όλα τα δεδομένα. 60-70% των κρατουμένων επιστρέφουν πίσω στις φυλακές. Αυτό έπρεπε να ξέρει ο Υπουργός και αυτή η κυβέρνηση με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Ότι δυστυχώς θα έρθουν και θα έρθουν και με πολύ χειρότερα δικήματα μέσα στις φυλακές. Αλλά αυτό όμως ένα κομμάτι που έχει να κάνει από τη στιγμή που θα βγουν από τις φυλακές. Άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι. Μακάρι να έχουμε χρόνο να σας αναλύσω πολλά ζητήματα. Θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Πάντως η ασφάλεια πρέπει να είναι πρώτο μέλημα και αυτό απασχολεί τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα και ο σοφρονισμός, σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τις συνθήκες που έχουμε υπογράψει, διότι ελεγχόμαστε, όπως ξέρετε. Ελέγχεται η δικαιοσύνη κάθε χρόνο, οι ελληνικές φυλακές, για το επίπεδο των φυλακών που έχουμε. Οι ελέγχονται είναι μια απορία πολλών πολιτών που μας το έχουν θέσει εδώ στην εκπομπή μας και δημόσια, δηλαδή οι δικαστές. Υπάρχει σωστός έλεγχος για αυτούς. Και το λέω αυτό διότι, όπως ξέρουμε, μια δικαστική απόφαση δεν κρίνεται παρά σε δεύτερο βαθμό ή αν θα υπάρχει στο παραπομπή στον Άριο Πάγο, που και αυτό δεν είναι στην ουσία, είναι για τον τύπο και για την ουσία. Ο Άριος Πάγος δεν μπαίνει ποτέ στην ουσία του θέματος. Και αν ένας εισαγγελέας ή ένα κριτής, έχουμε εδώ περιπτώσεις στην περιοχή μας, από τις 30 περιπτώσεις για ασφάλεια τις 25 τις λέει προσωρινή κράτηση. Πάμε σε προσωρινή κράτηση 25 περιπτώσεις. Υπάρχει κάποια μορφή ελέγχου, διότι ο κάθε. Εσείς είστε δικηγόρος. Έχετε 20 πελάτες, χάνετε 20 υποθέσεις. Δεν πάρετε, ξέρετε, με τα υπόθεση, δεν θα έρχονται σε εσάς. Για το δικαστή υπάρχει ποτέ κάποια συνέπεια σε λάθος του αποφάσεις, σε λάθος του εκτιμήσεις, σε λάθος του προφυλακίζεις. Σας το λέω γιατί έχει λεχθεί κατά κόρον αυτό το παράπονο. Κοιτάξτε, χαίρομαι γιατί κάνουμε μια πάρα πολύ ουσιαστική κουβέντα και μπαίνετε ακριβώς στο πρόβλημα της δικαιοσύνης και σε πολλά ζητήματα. Να ξέρετε ότι η δικαιοσύνη είναι ένας βασικός παράγων το οποίο κοιτάνε οι επενδυτές για να έρθουν να επενδύσουν σε μια χώρα. Πέρα από το φορολογικό και κυρίως κοιτάνε τη δικαιοσύνη. Ακούστε λίγο. Είναι καλό να υπάρχει διαχωρισμός των εξουσιών στη χώρα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να υπό μία έννοια να μπαίνει στα πόδια της δικαιοσύνης και πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και αυτό να θωρακίζεται. Το ερώτημα όμως είναι, κύριε Καραγκούνη, θα μου πείτε πώς θα θωρακίσουμε έναν κακό δικαστή και πώς θα τον ελέγξουμε, συγγνώμη, και πώς θα δούμε τι κάνει και τι δεν κάνει. Σε όλα υπάρχουν απαντήσεις. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πήγα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αξίζει να το αναφέρουμε τώρα επειδή μπήκαμε σε αυτή την κουβέντα, ήταν να προχωρήσω κάτι το οποίο ήταν νεκρό στη χώρα. Αυτό που λέγεται ηλεκτρονική δικαιοσύνη, είναι το λεγόμενο e-justice. Ήταν ένα ξεχασμένο πρόγραμμα, πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το πρώτο πράγμα που έτρεξα.
Το προχώρησε σε πρώτη φάση η κυβέρνηση, το προχώρησε και σε δεύτερη φάση και από τη στιγμή που ήρθε αυτή η σημερινή κυβέρνηση, όλα έχουν παγώσει. Αυτά έπρεπε ήδη να έχουν τελειώσει, γιατί είμαστε στη β' φάση αυτή τη στιγμή πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, στη διοικητική ισχύ. Είμαστε ήδη ακόμα στη β' φάση, ενώ θα έπρεπε ίσως τα επόμενα 1,5-2 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί σε όλη τη χώρα. Θα μου πείτε και τι σχέση έχει η ηλεκτρονική δικαιοσύνη με όλα αυτά που συζητάμε. Φανταστείτε ότι όταν θα έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό, θα έχουμε καθαρή εικόνα σε real time το τι ισχύει στη δικαιοσύνη. Φανταστείτε λοιπόν ότι εσείς, κύριε Χατζημανολή, είστε ο δικαστής της πρωτοδίκης, έχετε χρεωθεί 70 υποθέσεις, το οποίο θα το βλέπει το σύστημα, και από αυτές έχετε προχωρήσει μόνο 5. Και ο συνάδελφός σας έχει προχωρήσει 30. Χωρίς να κάνω εγώ κανέναν έλεγχο, ούτε η κυβέρνηση να κάνει κάποιον έλεγχο, ούτε ο Υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει κάποιο έλεγχο, ούτε οποιοδήποτε άλλο θεσμός να κάνει κάποιο έλεγχο. Ήδη τα γεγονότα θα μιλάνε. Ο κύριος Χατζημανουήλ έχει τρέξει 30 υποθέσεις, ο κύριος Καραγκούνης έχει τρέξει 5 υποθέσεις. Γιατί, κύριε Καραγκούνη, έχετε τρέξει 5 υποθέσεις? Ήδη λοιπόν το σύστημα θα σε αναγκάζει να είσαι και ποιοτικότερος και αποδοτικότερος. Αυτά όμως. Γι' αυτό μιλάμε. Εγώ είμαι υπέρ, ξέρετε, κύριε Χατζημανουήλ, στην αντικειμενικοποίηση των πραγμάτων. Όσο τα πράγματα δεν είναι αντικειμενικοποιημένα, όχι μόνο στη δικαιοσύνη αλλά παντού, τότε αρχίζουν οι παρασπονδίες. Τότε υπάρχουν τα προβλήματα, δημιουργούνται τα προβλήματα. Διότι αν δεν έχεις κάτι αντικειμενικό, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, τότε τα πράγματα μόνο καλύτερα μπορούν να γίνουν, διότι ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος. Όταν τα πράγματα όμως δεν είναι φανερά, σε όλα τα επίπεδα, ξέρετε, εκεί υπάρχει και ξεκινάει το πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν και να βοηθήσουμε και να επιβοηθήσουμε το έργο των δικαστών. Δεν λέω ότι οι δικαστές πρέπει να είναι ανέλεγκτοι, αλλά αντικειμενικοποιώντας τα πράγματα, γιατί υπάρχει και αυτή η ευαισθησία της ανεξαρτησίας των θεσμών, και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και πρέπει να το θωρακίζουμε αυτό, θα πρέπει να βάζουμε συστήματα ελέγχου, αν μπορώ να το πω, που τα οποία θα είναι αντικειμενικά και θα αμφισβητούνται. Κλείνοντας έτσι ένα τελευταίο, αλλά με συνάφη ερώτημα, είναι κατά πόσο και ορισμένα πολιτικά ζητήματα έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή το γεγονός ότι επειδή όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα αναφέρω εγώ τους λόγους και δεν έχει σημασία, δεν είναι αναθεώρηση του συντάγματος, δεν άλλαξε το άρθρο 86 κλπ. Παρότι πρέπει να υπάρχει δική δόση δική, αυτό συμφωνούμε όλοι. Συμφωνείτε στο γεγονός ότι η δικαιοσύνη έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα και στις κρίσιμες χρονικές στιγμές, επειδή φωνάζει η κοινή γνώμη, φωνάζουν οι δημοσιογράφοι, φωνάζουν τα κανάλια, αρχίζουν οι νομικοί ακροβατισμοί, βάλαμε το νόμο για το ξέφλυμα βρώμικου χρήματος και αρχίζουμε εκεί και πακετάρουμε. Τι έχει παραγραφεί για τον Καραγκούνη, αυτό και αυτό και αυτό. Αφού το έχουμε παραγράψει από εκεί, το βάζουμε ξέφλυμα βρώμικου χρήματος, το πάμε σε ακροατήριο. Οπότε, όταν αρχίζουν αυτοί οι ακροβατισμοί, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι όλοι οι επενδυτές, για να είσαι ένα κράτος δυτικού κόσμου, τι ζητάνε? Αν σε αυτή τη δικαιοσύνη, σε αυτό το κράτος, υπάρχει δικαιοσύνη. Δηλαδή, τώρα, αν είσαι επενδυτής και βλέπω ότι στην Τουρκία κατεβάζουν 1.200 δικαστές, τους βγάζουν τον Τίβενο και τους πάνε στη φυλακή, θα ήσασταν πολύ κουμπωμένος να επενδύσετε. Από την άλλη, αν βλέπετε ότι γιατί τον πρώην Υπουργό Οικονομικών ζήτησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πάει κατηγορούμενος και πήγε κατηγορούμενος, παραβιάσαμε το Σύνταγμα. Όλοι οι συνταγματολόγοι συμφώνησαν ότι είχε παραγραφεί. Για τον Παπακοσταντίνο αναφέρομαι. Το δικαστήριο παραβίασε κάθε όριο νομιμότητας και συντάγματος και είπε: όχι, δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα, θα κάτσει κατηγορούμενος. Τα λέω διότι, ξέρετε, κάθε παραβίαση συντάγματος και νόμου, έλεγαν πολλές παραβιάσεις μαζί, βοηθά στην εκτροπούλα. Κοιτάξτε, οι δικαστές δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ερμηνεύουν τους νόμους. Οι νόμοι οι οποίοι νομοθετούνται. Και δυστυχώς αυτοί οι νόμοι που έχουν νομοθετηθεί στη χώρα είναι υπό μία έννοια όχι μόνο αντιεπενδυτική. Αλλά όποιος σοβαρός επενδυτής δει αυτούς τους νόμους και κυρίως το κυνηγητό που μπορεί να πάθει από τη στιγμή που θα έρθει να επενδύσει σε μια χώρα, ξέρετε, ακόμα θα τρέχει. Να σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, το είπα και στην, προχθές στην εκδήλωση που είχαμε, στην Ομαρχιακή Συνέλευση, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 867.000 κατασχέσεις σε προσωπικούς λογαριασμούς. Και επίκειται ακόμα 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι να έχουν τέτοια ζητήματα και προβλήματα. Υπό μία έννοια είναι η ονή υπόδικη η μισή Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μια χώρα η οποία θέλει να φύγει από τη μέγενη των μνημονίων, να αναπτύξει, να ανοίξει τα φτερά της, να αναπτυχθεί το ΑΕΠ, να μεγαλώσει το ΑΕΠ, να μεγαλώσει η πίτα, να φοβάται κάθε φορά που θα πάει να κάνει κάτι ή να κάνει μια πράξη, να φοβάται μήπως βρεθεί και στη φυλακή. Λοιπόν, αυτή είναι μια φιλοσοφία την οποία πρώτα απ' όλα πρέπει να τη δούμε σαν χώρα. Από εκεί και πέρα οι δικαστές ερμηνεύουν τους νόμους οι οποίοι δυστυχώς
ψηφίζονται, η λογική η οποία ψηφίζεται, και αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε σαν δικηγόρο, σαν ελεύθερο επαγγελματία και σαν άνθρωπο της αγοράς, θα σας έλεγα ότι δεν μπορεί να έχει ως βασικό της πρόταγμα μια χώρα το πώς θα κυνηγήσει και θα βάλει φυλακή όλο τον κόσμο. Θα μου πείτε, δεν θα πρέπει να μπουν κανόνες, και αυτοί οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν φάει εισα εισαγωγικά, δεν πρέπει να έχουν την τιμή, την ποινή που τους αξίζει? Βεβαίως. Και πρέπει ένα κράτος να έχει τους κανόνες και όλους αυτούς τους κανόνες να τους ακολουθούμε. Και εκεί πέρα να δούμε πώς θα θωρακίσουμε το πλαίσιο και κυρίως, όπως σας είπα και πριν, και πώς θα αντικειμενικοποιήσουμε το πλαίσιο. Παίζει πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο. Να δίνεις όμως τη δυνατότητα να καταλάβει ο άλλος ποιο είναι το πλαίσιο, ένας επιχειρηματίας, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, να ακολουθεί τους κανόνες, αν τις παραβιάσει, να είναι σκληρό, να είναι σκληροί οι κανόνες, αλλά από εκεί και πέρα όχι να φοβάται κάθε φορά το αν θα ασκήσει μια δραστηριότητα. Είπατε κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική αξία και σημασία. Ποια είναι αυτή? Αναθεώρηση του συντάγματος. Ό,τι και να κάνουμε για τα μνημόνια, όποια οικονομική πολιτική και να ακολουθήσουμε, οτιδήποτε και να κάνουμε, εάν δεν αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα και δεν το αναθεωρήσουμε προς την αναπτυξιακή του λογική, στην σωστή του λογική, νομίζω ότι η χώρα δεν έχει καμία τύχη να φύγει από την Επιτροπή για τα Μνημόνια. Και σας το λέω με πλήρη γνώση της κατάστασης και του τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας αναφέρω δύο άρθρα και ο κόσμος θα καταλάβει πολύ καλά τι εννοώ. Υπάρχει το άρθρο 16 του Συντάγματος, που είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν δίνει τη δυνατότητα στο 2017 η χώρα να έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ένα προνόμιο, αν μπορεί να χαρακτηριστεί προνόμιο, που το έχουν οι αφρικανικές χώρες. Οι αφρικανικές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όμως αυτό που λέτε έχει ονοματεπώνυμο, έτσι. Σιμίτης και Βενιζέλος το σταμάτησαν όταν πήγε να εισαχθεί στη Βουλή και ο Παπανδρέου είπε: Εγώ παίρνω το κόμμα μου και φεύγω. Ακριβώς. Διότι ήταν ξεκάθαρο. Ήταν η τελευταία, η μεγάλη ευκαιρία, ήταν που η τελευταία ευκαιρία που χάθηκε. Αυτή τη στιγμή που πάνε όλοι οι φοιτητές, κύριε Χατζημανουήλ, όλοι οι Έλληνες φοιτητές είχαν την Αγγλία και τώρα έχουν και μια δεύτερη δίωδο και διέξοδο, την Κύπρο. Δεν πειράζει. Καλύτερα τα χρήματά τους να φεύγουν εκτός χώρας, να μην έρχονται, να μην μπαίνουν, να μην μένουν στη χώρα μας, αλλά πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Και δεν λέμε τίποτα για την Κύπρο, την καθόλου αδερφική μας Κύπρο, αλλά τα χρήματα φεύγουν από τη χώρα. Δεύτερον, πόσοι φοιτητές θα μπορούσαν να είχαν έρθει στην Ελλάδα από όλες τις άλλες χώρες? Εγώ σας λέω μόνο στην Χιλιάδες Κίνα. Είναι, κύριε Καραγκού, μόνο χιλιάδες. Στην Κίνα, επειδή είχα τη δυνατότητα να μιλήσω και με έναν εξειδικευμένο άνθρωπο, θέλουν να έρθουν κατά χιλιάδες οι Κινέζοι φοιτητές. Να σπουδάσουν στην Ελλάδα γιατί τους αρέσει πρώτα απ' όλα ο ήλιος, τους αρέσει το κλίμα και μας αρέσει ιστορία. Η ιστορία και ο πολιτισμός μας. Φανταστείτε πόσα έσοδα θα χάνονται μόνο από το άρθρο 16. Να σας αναφέρω ένα άλλο άρθρο, το οποίο θα άλλαζε τελείως συνολικά τη χώρα. Άρθρο 24, το οποίο είναι άπαξ δάσος, πάντα δάσος. Αυτή τη στιγμή προσέξτε να καταλάβετε ποια είναι η παράνοια της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό θέλει να γίνει η επένδυση στο ελληνικό. Αυτή τη στιγμή τα 35 στρέμματα έχουν χαρακτηριστεί ως στασικά. Εγώ είμαι από την Ατωλοκανανία, στην Αθήνα μένω στο Γαλάτσι. Το Γαλάτσι έχει ήδη βγει ένα μεγάλο κομμάτι ως δασικό. Η Κυψέλη το ίδιο. Σας λέω τώρα κάποια ακραία παραδείγματα, αλλά έχεις μια χώρα που έχει ένα δασικό νόμο, συνταγματικό, που για να δει ποιο ήταν δάσος και τι ήταν δάσος και πότε ήταν δάσος, γυρίζει πίσω σε αεροφωτογραφίες του 1945 και σε αεροφωτογραφίες του 1967 και προσπαθεί να βγάλει πέρα τι είναι δάσος στην Ελλάδα και τι δεν είναι δάσος. Την ίδια στιγμή που, όπως αν έχετε κάνει ένα ταξίδι στα νότια της Γαλλίας, στα νότια της Ιταλίας, πανέμορφα δάση, θα δείτε κάποιες βίλες μέσα φυτεμένες. Ναι, γιατί σου δίνει το δικαίωμα ακόμα και σε δασική έκταση να χτίσεις σπίτι, αλλά να διαφυλάξεις το δάσος. Φανταστείτε λοιπόν. Καλά, και πολύ σε εμάς απλά στα δάση μέσα έχουμε βίλες πολλές. Όχι, σε εμάς δεν γίνεται αυτό. Σε εμάς δεν γίνεται αυθαίρετα αυτό. Είναι έτσι. Σε εμάς είναι αυθαίρετα και σε εμάς προκειμένου να έχουμε βίλες χωρίς να υπάρχει δάσος που απαγορεύει ο νόμος, τα καίμε. Οπότε έχουμε τον πιο δασοκτόνο νόμο που έχει υπάρξει ποτέ σε δυτικό κράτος. Είστε πολλές δεκαετίες πίσω σε αυτά που πέφτουν. Έχει καεί όλο το δάσος στη χώρα, γιατί ακριβώς έχουμε αυτόν τον νόμο. Προσέξτε τώρα λοιπόν. Εάν άλλαζε αυτό το άρθρο 24. Κάποτε είχε αποτιμηθεί, ο κ. Παπανδρέου είχε αποτιμήσει την δημόσια περιουσία γύρω στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
Βεβαίως τώρα μετά τον Τσίπρα, ο οποίος απαξιώνει όλες τις αποτιμήσεις, δεν ξέρω πόσο έχει πάει, έχει 50%, δεν ξέρω πόσο έχει πάει. Φανταστείτε όμως αν άλλαζε το άρθρο 24, η αξία της ακίνητης περιουσίας της Ελλάδος θα ανέβαινε πάνω από 1-3, ίσως και παραπάνω. Το τι θέλω να πω. Της Νέας Δημοκρατίας πότε θα κάνει παρουσίαση των συνταγματικών προτάσεων? Είμαστε αυτή τη στιγμή, υπάρχει επεξεργασία και θα, όταν θα έρθει η ώρα, η κατάλληλη ώρα, θα παρουσιάσουμε και τις θέσεις μας. Πάντως. Θα γίνει από αυτή την κυβέρνηση την επόμενη, πάντως, κύριε Καραγκούνη? Όχι, η αναθεωρητική βουλή θα είναι η επόμενη. Πότε θα ξεκινήσει, λέω. Α, εντάξει. Πάντως, όταν θα έρθει η ώρα. Όλες οι αναθεωρητικές είναι. Όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουμε για αυτές τις μεγάλες. Για τα μεγάλα ζητήματα, γιατί αυτά είναι μεγάλα ζητήματα που σας αναφέρω και αυτά αφορούν τον κόσμο και την οικονομία και την προσωπική ευημερία του κόσμου, να δούμε τι θα ψηφίσουν τα κόμματα και ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί των δυνάμεων. Γιατί και ο Σαμαράς και το δικαίωμα, αλλά δεν προλαβαίνει. Γι' αυτό θα είναι πολύ σημαντικό το τι θα ψηφίσει ο κόσμος και στις επόμενες εκλογές, ποια θα είναι η κατεύθυνση. Θα είναι οι ίδιες αριστερές αντιλήψεις, ιδεοληψίες του παρελθόντος μας έχουν οδηγήσει εδώ που μας έχουν οδηγήσει, ή μια νέα πορεία ανατροπής για τη χώρα. Πάνω στην ομιλία σας είπατε ότι βλέπετε αυτοδυναμία. Νομίζω ότι και βλέπω αυτή την ομιλία και πρέπει να είναι ο στόχος αυτοδυναμίας, παρότι και ο Πρόεδρος και όλοι το λέμε, ότι θα κοιτάξουμε να κάνουμε συνεργασία και με άλλα κόμματα, αυτοί που θα πιστεύουν, τα κόμματα που θα πιστεύουν στο δικό μας πρόγραμμα μεγάλων ανατροπών, μεγάλων μεταρρυθμίσεων, μείωση φορολογίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, να δώσουν δυνατότητα στον Έλληνα να αναπνεύσει. Όσοι συμφωνούν σε αυτό το πρόγραμμα, στο πρόγραμμα, θα είναι ανοιχτές οι πόρτες να κάνουμε συνεργασία. Αλλά από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται την αυτοδυναμία. Γιατί δεν μπορεί κανένας να κρατήσει αλυσοδεμένη τη χώρα την επόμενη μέρα των εκλογών, που θα έχει τεράστια δουλειά να ανατρέψει όλα αυτά τα οποία μας έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Και εκεί δεν θα μπορεί να υπάρξει κανένας που να ανατρέψει αυτή την πορεία προς τα μπρος. Γι' αυτό είναι το ζητούμενο η αυτοδυναμία. Βεβαίως, εμείς θα αναδείξουμε και ευρύτερες συμμαχίες. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραγκούνη, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Χάρηκα ιδιαίτερα, γιατί ήταν πολύ ουσιαστική και θα έλεγα και πρωτότυπη και με ζητήματα που, συζητήματα που αναφερθήκαμε που έχουν αξία και νομίζω ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο. Και ήταν πολλά που πονάνε, βέβαια, και ιδιαίτερα και αυτά και για τη δικαιοσύνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, ευχές για ένα καλό ξημερώμα, μια καλή εβδομάδα.